Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Καταπληκτική βραδιά προμηνύεται να είναι η απόψηνή μας, γιατί το θέμα που επιλέξαμε σίγουρα σας ενδιαφέρει και σίγουρα όλοι εσείς που αγαπάτε αυτό που λέμε φιλοσοφία, ελληνική φιλοσοφία, νομίζω ότι απόψε θα ταξιδέψετε μαζί μας σε εποχές άλλες, όμορφες, σε άλλες διαστάσεις, σε ταξίδια του νου, σε ταξίδια της σκέψης, που σίγουρα τα έχετε ανάγκη, σίγουρα διψάτε γι' αυτά μέσα στην πεζή καθημερινότητα που ζείτε. Φίλες και φίλοι μου, το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι η κούπα του Πυθαγόρα. Μια κούπα που πολλοί, όσοι έχετε επισκεφθεί τη Σάμμο, ίσως τη γνωρίζετε ήδη και ίσως κοσμεί κάποιο ράφι της βιβλιοθήκης σας, αλλά όσοι δεν τη γνωρίζετε, μόλις εμείς θα αρχίσουμε να μιλάμε, θα αρχίσετε να τη γνωρίζετε ακόμη καλύτερα. Και παράλληλα θα προβληθούν και κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες αυτής της κατά μαθηματικό τρόπο φτιαγμένης, κατασκευασμένης κούπας του μεγάλου μαθηματικού και φιλοσόφου. Και θα δείτε τι ακριβώς έκανε αυτή η κούπα του δικαίου, όπως αλλιώς θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει. Η κούπα λοιπόν του Πυθαγόρα έμοιαζε σαν όλες τις άλλες με τη μόνη διαφορά ότι στο κέντρο της είχε μια ειδική κατασκευή, όπως θα δείτε και στην εικόνα που αμέσως τώρα θα προβάλλουμε, μια κατασκευή που φρόντιζε ώστε να τηρείται αυτό που λέμε μέτρον. Όταν λοιπόν κάποιος, ο ίδιος ο Πυθαγόρας, ήθελε να πιει κρασί, η κούπα αυτή είχε, ας πούμε, μία διαβάθμιση μέχρι την οποία θα μπορούσε η ποσότητα του κρασιού να σταθεί και να είναι ανεκτή μέσα σε αυτήν την κούπα. Αν ήθελε να προσθέσει περισσότερο κρασί, τότε αυτή η κούπα αυτομάτως, έστω και για μια σταγόνα επιπλέον, άδειαζε, αλλά δεν άδειαζε μόνο το περίσσιο κρασί που θα ήθελε να προσθέσει αυτός που έπινε, άδειαζε ολόκληρη, χάρη στην ειδική της κατασκευή και σε μια κρυφή οπή που υπήρχε στο κάτω μέρος της. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί ουσιαστικά η κούπα του Πυθαγόρα είναι μια ολόκληρη φιλοσοφική σκέψη, είναι ολόκληρο ένα μάθημα, είναι αυτό που λέμε μέτρον άριστον, και γιατί ακριβώς θέλει να μας πει ότι όταν φτάνουμε στην υπερβολή και αρχίσουμε να βγαίνουμε εκτός του μέτρου, τότε δεν χάνονται μόνο αυτά που περισσεύουν, αλλά χάνονται όλα όσα αποκτήθηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε την ύβρη και στην δεύτερη περίπτωση έχουμε την φοβερή νέμεση. Και θα μου πείτε γιατί μας απασχολεί αυτό εμάς απόψε. Μας απασχολεί, φίλοι μου, διότι πιστεύουμε ότι η περίπτωση της κούπας του Πυθαγόρα εφαρμόζει θαυμάσια στην κατάσταση την πολιτική που βιώνουμε και εμείς εδώ αλλά και παγκοσμίως σαν λαοί. Υπάρχουν περιπτώσεις κλοπής, υπάρχουν περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης, υπάρχει η υπερβολή. Και παρατηρούμε ότι αυτοί που κλέβουν, που καταχρώνται, που υπερβάλλουν και που, αν θέλετε, βλάπτουν όλους τους άλλους που βρίσκονται σε αδύναμη θέση, ουσιαστικά ίσως έχουν αρχίσει να υπόκεινται τις συνέπειες αυτής της κούπας. Δηλαδή, δεν χάνουν μόνο τα περίσσια που απόκτησαν, σε λίγο θα χάσουν τα πάντα και ίσως χαθούν και οι ίδιοι. Θα μου πείτε, αν και πότε να γίνει αυτό, να ησυχάσουμε όλοι. Θα γίνει αυτό όμως ή απλώς είναι ευσεβής πόθη? Θα το εξετάσουμε απόψε, χάρη στους εκλεκτούς συμπετιμώνες της απόψινής μας εκπομπής, οι οποίοι είναι τρεις. Καταρχάς δύο, διότι ο τρίτος προφανώς έχει καθυστερήσει στην κίνηση, αλλά πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας και σπέβδω αμέσως να σας τους παρουσιάσω. Εξ αριστερών, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι κοντά μας τον ένα και μοναδικό ΑΕΠΕ κατά Παύλο Πισάνο Ιπποκράτη Δάκογλου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Πυθαγόριος. Έχουμε καιρό να ιδρυθούμε. Έχουμε καιρό να ιδρυθούμε, αλλά οι Πυθαγόροι που ακολουθούν συνταγές του Πυθαγόρα, ακόμη και στη διατροφή, ακόμη και στη διαβίωση, δεν φοβούνται τίποτα. Ξέρουμε μερικά πράγματα περισσότερο. Κοντά στη φύση ο κύριος Ιπποκράτης. Α, είναι το βασικό αυτό. Δεν τον πιάνει γρήπη, δεν τον πιάνει τίποτα. Έτσι. Καλά. Φτάσαμε 96. 96 καταχιλιάζεται. Θαυμάσια.
Εκ δεξιών, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον διδάσκαλο της εκπομπής μας που όσες φορές έρχεται λαμπρίνει με την παρουσία της όμορφης έτσι, σκέψης του της φιλοσοφικής, τον κύριο Ευστάθιο Λιακόπουλο, συγγραφέα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά έχουμε, κύριε Λιακόπουλε. Καλή χρονιά και υπολογίζω ότι αυτή η χρονιά δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες και ευκαιρίες για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνειδητότητα. Ο περισσότερος κόσμος είναι πανικόβλητος, έχει μία τρομερή εσωστρέφεια, είναι ανίκανος να επισκοπήσει το περιβάλλον, ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήσυχοι, είναι συνειδητοποιημένοι, έχουν τεράστιες δυνατότητες να δουν ευκαιρίες, όχι μόνο πνευματικές, όχι μόνο ηθικές, αλλά και υλικές. Παράλληλα δε, η παρουσία τους αποτελεί και μία μεγάλη προστατευτική δύναμη ώστε να μην υποκύψουν στο φόβο ο οποίος κυριαρχεί στις μάζες. Φόβος και πνευματικότητα είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμπέσουν. Είναι μεγάλη λοιπόν ευκαιρία, διότι έχουμε και τον κύριο Δάκοπουλο που είχαμε κάποτε παλιά συναντηθεί σε άλλους χώρους. Σε άλλους χώρους. Βεβαίως. Και επομένως επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εκείνο που υπογραμμίζω πια, ότι στην εποχή μας οι ιδεολογίες και τα κινήματα έχουν καταπέσει και η μεγάλη ευθύνη μεταφέρεται στις μικρές ομάδες, γιατί δεν δημιουργούνται εκεί οι μεγάλες συγκρούσεις για το ποιος θα είναι ο γενικός γραμματέας του κόμματος. Έτσι. Και κυρίως ποιος θα ελέγχει το θησαυροφυλάκιο. Κυρίως αυτό. Ενώ οι μικρές ομάδες, οι οποίες δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ με το τι θα ασχολούνται, αρκεί να έχουν μια ποιότητα, δηλαδή πολιτιστικά θέματα, θέματα περιβάλλοντος, θέματα παραδόσεως, ακόμα συνταγών μαγειρικής, χορού. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι μικρές ομάδες, όπως οι σταγόνες του λαδιού στην επιφάνεια του νερού, όταν δημιουργηθεί μία συνθήκη κατάλληλη, και εύχομαι αυτή η συνθήκη να μην είναι δραματική, αλλά να είναι εμπνευσμένη. Να μην είναι λοιπόν σαν την περίσσια σταγόνα της κούπας του Πυθαγόρα. Έτσι. Έτσι. Να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοιλίδα, η οποία θα καλύψει και θα δημιουργήσει. Η κούπα του Πυθαγόρα λοιπόν είναι το μέτρο με το οποίο υπογραμμίζεται το πόσο στην εποχή μας πλέον έχουμε γίνει πλεονέκτες, αρπακτικοί, αδιαφορούμε για να θέσουμε ένα όριο και έναν όρο στην ικανοποίηση των ορέξεών μας, οι οποίες είναι απροσδιόριστες και απέραντες. Όσο περισσότερο ικανοποιούμε μία επιθυμία, τόσο περισσότερο θέλουμε περισσότερο. Να έχουμε περισσότερα. Και λέμε, εντάξει, δικαιούται κανείς να έχει ένα σπίτι, δικαιούται να έχει και ένα εξοχικό, δικαιούται να έχει και ένα μικρό σκάφος. Από εκεί και πέρα, τι παραπάνω μπορεί να του προσφέρει η οποιαδήποτε σώρευση πλούτου. Και βλέπουμε σήμερα ότι ο πλούτος, ο οικονομικός και ο χρηματικός, είναι ένας πλούτος ο οποίος κινείται στο μαύρο χρήμα. Το δε μαύρο χρήμα είναι μεγαλύτερο σε ποσότητα από εκείνο που χειρίζονται οι κυβερνήσεις. Δηλαδή προέρχεται κυρίως από την παραγωγή, την διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών και σήμερα βλέπουμε πόσο ακόμα και μικρά κράτη όπως είναι η Βόρειος Κορέα να στηρίζονται στην απόκτηση μιας ατομικής βόμβας και να επηρεάζουν τις εξελίξεις. Έχουμε την τεράστια αύξηση του πληθυσμού της γης, που ο πλανήτης αυτός θα μπορούσε να προσφέρει κατάλληλη στέγη σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού. Πλην όμως δεν μπορεί. Το ανοργάνωτο είναι εκείνο το οποίο έχει δημιουργήσει
οικισμούς σε πολύ ακατάλληλα μέρη όπου δεν υπάρχει αποχέτευση, δεν υπάρχει νερό κτλ. Ας βάλω μια τελεία εδώ για να συντομεύσουμε λιγάκι την εισαγωγή σας που ήταν θαυμάσια. Για να πιάσουμε λιγάκι τα πράγματα πάλι από την αρχή, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για να κλείσετε τη σκέψη σας. Όχι, νομίζω ότι ο κ. Δάκοπουλος θα πρέπει να μας πει ορισμένα πράγματα για αυτό το περίφημο θερμόμετρο της κοινωνικής οριοθέτησης. Όμορφο αυτό. Θερμόμετρο κοινωνικής οριοθέτησης. Η κούπα του Πυθαγόρα. Έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν τον δάσκαλο και ερχόμαστε να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ιπποκράτη Δάκοβλου, θέτοντάς του το βασικό ερώτημα. Κύριε Δάκοβλου, Πυθαγόριος παιδιόθεν, εσείς, πολλά χρόνια. Εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Έτσι, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και ο κόσμος γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι σας σέβεται, σας εκτιμά, σας αγαπά ιδιαίτερα. Το κρίνουμε από τα μηνύματα και τα σχόλια που παίρνουμε μέσα από τις εκπομπές όταν εμφανίζεστε. Θα θέλαμε λοιπόν. Καταρχάς, να μας περιγράψετε εσείς που την είχατε και στο ράφι της βιβλιοθήκης σας αυτή την κούπα, πώς είναι και γιατί κατασκευάστηκε έτσι από τον Μέγα Πυθαγόρα. Εγώ θα προτιμούσα, διότι είναι μια, μαζί είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα που είναι για τον Πυθαγόρα λανθασμένα. Με την κούπα αυτή μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε. Μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία. Πολύ ωραία. Πέστε μας πώς είναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πώς είναι η κούπα αυτή. Ναι. Η κούπα είναι ένα μικρό παράδειγμα. Μας λένε ότι οι φιλόσοφοι οι δικοί μας, περιορίζονται σε αφηρημένη φιλοσοφία και λοιπά, ότι πείραμα δεν ξέραν τίποτα, ότι δεν κάναμε πειράματα εμείς. Λάθος. Όλη η ζωή τους είναι πειράματα. Ειδικά του Πυθαγόρα. Και η κούπα δεν είναι παρά ένα πείραμα από το οποίο έβγαλε τη φιλοσοφία του. Έχουνε... Πειραματίστηκε πριν την κατασκευάσει λοιπόν. Πριν μιλήσει τη φιλοσοφία είχε την απόδειξη. Μάλιστα. Η τάχτη ιδιαιτερότητα του Πυθαγόρα. Ναι. Το λάθος που κάνουν οι ξένοι κυρίως, αλλά και οι δικοί μας. Το πώς δούλευε ο Πυθαγόρας. Είναι ο μοναδικός που ξεχώριζε από όλους τους άλλους φιλόσοφους. Δεν ήταν ο Πυθαγόρας φιλόσοφος σαν τους άλλους. Θεωρητικός τελείως. Αφηρημένης φιλοσοφίας. Αφηρημένης φιλοσοφίας. Όχι, όχι, όχι. Έπρεπε να φτάσω 95 χρονών για να καταλάβω πώς δούλευε, πώς εργάζεται ο Πυθαγόρας. Είναι ο μοναδικός, βέβαια, με εξαίρεση του Αριστοτέλη που πάει θετικός επιστήμων, ως θετικός επιστήμων, αλλά όχι όπως ο Πυθαγόρας με πλήρη αλήθεια. Πώς δούλευε ο Πυθαγόρας. Μας το δίνει η ευκαιρία της κούπας. Σαν αποκλείς εκπόμπης της κούπας. Λοιπόν, ο Πυθαγόρας ήταν μαθηματικός. Ξεκάθαρα μαθηματικός. Μοιήθηκε σε μαθηματικά από πολλούς και λοιπά και από την ιέρεια των αδελφών. Μπάς περιπτώσει. Ο Πυθαγόρας δεν φιλοσοφούσε εάν προηγουμένως δεν είχε λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αν δεν είχε αυτές αποδείξεις για κάτι. Δεν είχε μαθηματική απόδειξη. Μαθηματική απόδειξη. Πρώτον, ναι. Αυτήν έπαιρνε τα πορίσματα της μαθηματικής αποδείξης. Θα σας πω παραδείγματα τώρα. Ναι. Αποδείξεις. Και με απάνω εκεί φιλοσοφούσε. Ωραία. Ένα παράδειγμα. Ποτέ δεν μίλαγε αφηρημένα. Πάντοτε είχε προηγουμένως προηγηθεί λύση μαθηματικού προβλήματος. Τα οποία ήταν κρυμμένα, διότι είχαν όρκος σιωπής, οι τίτλοι τους ήταν κρυμμένοι μέσα σε ακούσματα ή άλλες ρίσεις. Ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι και το βασικό. Ως μαθηματικός εγνώριζε το θέμα της χρυσής τομής. Όπως ξέρουμε εμείς, ξέρουμε, είναι ένα πρόβλημα μαθηματικό, γεωμετρίας, κατασκευαστικό, μέσω και άκρου λόγου που λέγεται στα μαθηματικά. Ας το πούμε αφηρημένα τώρα, κατασκευή της χρυσής τομής την ξέρουμε εμείς στο επίπεδο. Μάλιστα. Ο Πυθαγόρας
κατασκεύασε, έλυσε το πρόβλημα της χρυσής τομής στο χώρο. Δηλαδή, ο τίτλος του μεσημερινή ορολογία